Σελίδα 731, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 22. Σελίδα 731, βιβλίο Θρήνη του Ιερεμίου, κεφάλαιο 3, γράμμα κεφάλαιο και 22 εδάφιο. Έλεος του Κυρίου είναι ότι δεν συνετελέστημεν, επειδή δεν εξέλιπον η εκτιρμή αυτού. Ανανεώνονται εν τες πρωίες, μεγάλη είναι η πιστότη σου. Ο Κύριος είναι η μερής μου, είπε η ψυχή μου, δια τούτο θέλω ελπίζει επ' Αυτόν. Αγαθός ο Κύριος, εις τους προβλησμένοντας Αυτόν, εις την ψυχή την εξητούσα Αυτόν. Καλόν είναι να ελπίζει και να ελπίζει της και να εφησυχάζει εις τη σωτηρία του Κυρίου. Καλόν είναι εις τον άνθρωπο να βαστάσει σιγών εν την νεότητη αυτού. Θέλει κάθιστε κατά μόνας και σιωπά, επειδή ο Θεός επέβαλε φορτίον επ' Αυτόν. Θέλει βάλει το στόμα αυτού εις το κόμμα, ίσως είναι ελπής. Θέλει δώσει θυσιαγόνα εις τον τραπίζοντα αυτόν. Θέλει χορταστεί από ονειρισμού. Διότι ο Κύριος δεν απορρίπτει στον αιώνα. Αλλά εάν και θλίψει, θέλει όμως και εκτηρήσει κατά το πλήθος του ελέους αυτού. Αμήν. Αδελφοί αγαπητοί, ευχαριστούμε τον Θεό πάρα πολύ γιατί σήμερα το πρωινό έχει να μας δώσει λόγους ευλογίας, αδελφοί, αλλά και να μας υπενθυμίσει την πρόσκλησή μας και το σκοπό της ζωής μας. Το πρώτο πράγμα που ο Κύριος κάνει στον άνθρωπο, αγαπητοί αδελφοί, είναι το έλεος. Όταν προσκαλεί ο Κύριος τον άνθρωπο, το πρώτο πράγμα που κάνει σε αυτόν είναι να τον ελεήσει. Να τον ελεήσει. Μάλιστα ήταν πολύ ευλογημένη ευχή στην Παλαιά Διαθήκη να λένε οι άνθρωποι τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Γιατί ο Δαβίδ, αδελφοί αγαπητοί, αν καλοσκεφτούμε λίγο αυτή την φράση, ο Δαβίδ πήρε όλα τα ελέη. Πήρε ελέη συγχωρητικότητος, τον συγχώρεσε ο Θεός, τον ευλόγησε ο Θεός, αλλά η καρδιά του ήταν τέλεια ενώπιον του. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που ο Θεός κάνει, αδελφοί, είναι να ελεεί, γιατί αν δεν υπήρχε το έλεος του Θεού, όπως λέει ο λόγος του Κυρίου, θα έπρεπε να είχαμε εξαφανιστεί από τη ζωή. Δεν θα έπρεπε να ζούμε, αδελφοί. Αλλά η εκτιρμή του Κυρίου είναι πάντοτε πάνω μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το απολαμβάνουμε όσο κατοικούμε μέσα στην παρουσία του Θεού. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν κατοικεί με τον Κύριο, δεν συνομιλεί με τον Κύριο, δεν συναναστρέφεται με τον Κύριο, δεν έχει κοινωνία με τον Θεό, δεν συμβρίσκεται με τον Κύριο στην προσευχή, δεν ενώνεται με τον ουρανό, δεν βρίσκει επαφή με τον Ιησού Χριστό, δεν μπορεί να κολλάψει και τα σπλάκια του Κυρίου. Πολλές φορές αισθανόμαστε μόνοι αδελφοί, πότε? Όταν εμείς διακόπτουμε την επαφή μας με τον Θεό. Τότε έρχεται η μοναξιά. Όσο η δύναμή μας είναι στον Κύριο, όσο είμαστε ενωμένοι με τον Θεό, όσο η παρουσία του Θεού βασιλεύει μέσα μας, δεν αισθανόμαστε μοναξιά. Και μπορούμε να το παρατηρήσουμε ο καθένας στη ζωή του. Πολλές φορές λέμε, όταν είμαι καλά με τον Κύριο, είναι τέλεια. Όταν σταματάω να είμαι καλά με τον Χριστό, και όταν λέμε να είμαι καλά, δεν σημαίνει να είμαι τσακωμένο, δεν τσακωνόμαστε. Αλλά όταν διακόπτεται η κοινωνία μας με τον Θεό. Όταν η πνευματική μας κατάσταση δεν είναι καλή. Όταν ξαφνικά κάτι μπαίνει ανάμεσα σε εμάς και τον Κύριο και σταματάει η καλή μας επαφή, η επικοινωνία. Τότε είμαστε χαμένοι, αδελφοί. Δεν ξέρουμε τι μας φταίει. Και γιατί μου συμβαίνει αυτό, και γιατί μου συμβαίνει τ' άλλο, και γιατί εκείνο, και έχω χάσει τους εκτιρμούς του Κυρίου. Ανανεώνονται οι εκτιρμοί του Κυρίου εν τες πρωίες. Μεγάλη είναι η πιστότη σου. Ο Κύριος, αδελφοί, τα σπλάχνα του και τους εκτιρμούς του τους ανανεώνει διαρκώς. Είναι ο μόνος πιστός. Δεν σταματάει. Από τη στιγμή που ο λόγος του Θεού λέει ανανεώνονται εν τες πρωίες, κάθε πρωί, κάθε στιγμή, τα σπλάχνα του Κυρίου για μας ανανεώνονται. Αλλά όταν εμείς απομακρυνόμαστε, τότε δεν τα απολαμβάνουμε. Δεν σταμάτησε ποτέ να υπάρχει πιστότητα του Κυρίου, ποτέ. Δεν σταμάτησαν ούτε μία στιγμή τα σπλάχνα του Θεού.
Ούτε μία στιγμή δεν σταμάτησε η αγάπη του Θεού να είναι πλούσια για μας. Αυτό που σταματάει είναι η δικιά μας η πιστότητα. Όταν η πιστότητα αρχίζει και γίνεται αμέλεια, αμερινησία και τελικά η φωτιά μας σβήνει και τελικά γινόμαστε ένα λιναράκι που καπνίζει μόνο. Αλλά ακόμα και αυτό, αδελφοί, ο Κύριος δεν θα το αφήσει να καπνίσει. Θα το ανανεώσει τη φλόγα. Αρκεί ο άνθρωπος να θελήσει. Ο Κύριος είναι η μερίς μου, είπε η ψυχή μου. Δια τούτο θέλω ελπίσει επ' αυτό. Ποια είναι η μερίς μου, ποια είναι η μερίδα μου. Τι είναι αυτό που θέλω πιο πολύ στη ζωή μου. Εμείς οι άνθρωποι, αδελφοί, κοιτάμε για πολλές μερίδες αυτή τη γη. Και νομίζουμε ότι αυτά θα μας δώσουν την ευτυχία. Αυτά θα μας δώσουν τη χαρά. Όμως σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, αυτό που ο Κύριος θέλει να μας δώσει και αυτό που είναι το μήνυμα του Θεού μας σήμερα είναι η μερίδα που δίνει ο Κύριος στον άνθρωπο. Και αυτό, αδελφοί, είναι το εδάφιο 27. Και σε αυτό θα μείνουμε σήμερα. Καλόν είναι εις τον άνθρωπο να βαστάζει ζυγόν εν τη νεότητη αυτού. Και ο ζυγός, αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι όπως το διαβάζουμε, νομίζουμε ότι είναι κάτι βαρύ, κάτι ασήκωτο, κάτι που δεν μπορούμε να το κάνουμε. Όμως ο Λόγος του Θεού μας λέει και μας φανερώνει ότι είναι καλό εις τον άνθρωπο να βαστάζει ζυγό. Λέγοντας αυτά, Λόγος του Θεού εννοεί ότι ο άνθρωπος πολύ εύκολα μπορεί να κάνει ένα έτσι και να φύγει από το ζυγό. Να τον αφήσει το ζυγό και να νιώσει σωματικά ελεύθερος. Όταν ο άνθρωπος δεν έχει κάπου να ασκήσει τη δύναμή του, σημαίνει ότι δεν έχει βάρη και αισθάνεται ελεύθερος. Όταν κάθομαι όλη μέρα στο σπίτι μου και δεν κάνω τίποτα, το απολαμβάνω πολλές φορές. Τι ωραία που είμαι, κάθομαι σπιτάκι, κόλαψε. Δεν με κυνηγάει κανείς, δεν έχω να δώσω λογαριασμό σε κανέναν, είμαι ελεύθερος, είμαι άνετος. Και όταν έχει τη ώρα να πάω στη δουλειά, όταν έχει τη Δευτέρα, έχετε το βάρος και άντε να περάσει και αυτή η εβδομάδα και και να στενάζουμε και αυτός είναι ο άνθρωπος. Όμως, αγαπητοί αδελφοί, τώρα θα ασχοληθούμε κυρίως με τον πνευματικό άνθρωπο. Όλα αυτά που είπαμε είναι η ζυγή που βάζει η καθημερινότητα επάνω μας. Αυτή είναι η ζυγή και τα βάρη που ο άνθρωπος χρειάζεται για να τερματίσει τον αγώνα του στη γη. Όμως, ο πνευματικός άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, πρέπει να σηκώσει έναν άλλο ζυγό. Ο ζυγός ήταν στα παλιά τα χρόνια αυτό το ξύλο που βάζανε οι γεωργοί πάνω στα ζώα και δένανε πίσω το αλέτρι και οργούνανε τα χωράφια. Αυτός ο ζυγός, αγαπητοί αδελφοί, στην πνευματική ζωή είναι ο αγώνας εν πνεύματι, ο αγώνας σε μια κοινή πίστη, γιατί όλοι εμείς έχουμε ένα κοινό ζυγό, την κοινή μας πίστη. Είμαστε κάτω όλοι από το ζυγό του Λόγου του Θεού. Φυσικά όποιος θέλει να τον ακολουθήσει. Ο Κύριος δεν λέει, πρέπει όλοι να τον ακολουθείτε, δεν λέει έτσι. Λέει, όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, γιατί δεν μπορώ να σηκώσω το ζυγό αν δεν έχω αρνηθεί τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να σηκώσω το ζυγό που ο Κύριος βάζει επάνω μου εάν δεν έχω απαρνηθεί τις προσωπικές μου επιδιώξεις, τις προσωπικές μου επιθυμίες, τα προσωπικά μου θέλω, τις προσωπικές μου επίγειες απολαύσεις. Γιατί βεβαίως αν θέλω να πάω να κολυμπήσω την Κυριακή το πρωί που ακούγεται ο Λόγος του Θεού και συμμετέχουμε στην τράπεζα του Κυρίου, αν δεν έχω αποφασίσει ότι θέλω να είμαι εδώ, τότε θα πάω να κολυμπήσω. Θυμάμαι μια φορά ένας αδελφός είχε πει, αδελφέ, σε παρακαλώ να μου φέρεις κοινωνία στο σπίτι σήμερα το απόγευμα. Γιατί, αδελφέ, γιατί έχω να σου πλήσω το αρνί. Αδελφέ μου, τόσες μέρες υπάρχουν μέσα στη χρονιά. Την ημέρα που τιμάμε τη θυσία του Χριστού, θα σου πλήσεις το αρνί.
οι προσωπικές επιδιώξεις, αγαπητοί αδελφοί, γίνονται εμπόδιο στο ζυγό του Κυρίου. Η προσωπική μας ζωή, εάν δεν απαρνηθούμε ορισμένα πολύ πολύ απλά πράγματα, που αν το καλοσκεφτούμε, αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι τίποτα μπροστά στη Βασιλεία των Ουρανών. Και τώρα το να σου κλείσω ένα αρνί και να πάω να κολυμπήσω, είναι αστεία πράγματα. Όμως, είναι αυτό που λέει η Γραφή. Αυτές οι μικρές αλόπεκες, αυτές οι μικρές αλεπουδίτσες που μπαίνουν στον αγρό και καταστρέφουν την καλλιέργεια. Είναι αυτές οι μικρές επιθυμίες που ενώ κάθομαι, έρχονται και φυτεύονται μέσα στο μυαλό μου και με αποσπούν από την πνευματική ζωή. Και για να το καταλάβουμε καλύτερα, πόσες φορές όταν πηγαίνουμε να γονατίσουμε να προσευχηθούμε. Γονατίζουμε κάπου, ξεκινάμε να προσευχόμαστε και αρχίζουν οι σκέψεις. Σκέψεις. 300 σκέψεις το δευτερόλεπτο. Πιο γρήγορα από την ταχύτητα του φωτός έχουν τις σκέψεις. Η μία μετά την άλλη. Και πώς θα γίνει εκεί, και πώς θα γίνει κάτι. Θυμάμαι μια φορά, αδελφή, γονάτισα να προσευχηθώ, ήμουνα 3 ώρες στα γόνατα. 2,5 ώρες σκεφτόμουν. Μπορεί εύκολα η καρδιά να χάσει τον δρόμο. Μπορεί εύκολα η καρδιά να αφήσει το ζυγό που ο Θεός βάζει. Ο οποίος ζυγός, αγαπητοί αδελφοί, δεν είναι για να μας κουράσει στο κάτω-κάτω. Δεν είναι για να μας ταλαιπωρήσει. Δεν βάζει ο Θεός ζυγό γιατί λέει, τώρα θα σας μάθω εγώ. Δεν είναι αυτός ο σκοπός του Κυρίου. Ο σκοπός του Κυρίου είναι να σας βάλω ζυγό τέκνα μου για να με συναντήσετε. Είναι ο μόνος τρόπος που μπορείτε να περάσετε στην εκείνη βασιλεία. Είναι ο μόνος τρόπος που μπορείτε να είστε στην αρπαγή της Εκκλησίας. Είναι το μόνο πράγμα που δεν είναι βάρος για εκείνη την ημέρα. Είναι το μόνο πράγμα που θα μας οδηγήσει, αδελφοί, σε αυτό που λέει ο ψαλμωδός, ο 15ο ψαλμό. Να μας οδηγήσει εις βοσκάς κλωερας και εις ύδατα αναπαύσεως. Μα Κύριε, δίνεται ο ζυγός αυτός να μας πάει εκεί. Βεβαίως! Βεβαίως! Ναι, μα αυτός ο ζυγός έχει πολλά εμπόδια που δεν μπορώ να τα κάνω. Δεν μπορώ να αφήσω αυτά τα πράγματα που έχω εδώ στη γη για να ακολουθήσω τον ζυγό σου. Με εμποδίζει! Μήπως τελικά, αδελφοί αγαπητοί, έχουμε διαφορετική σκέψη και διαφορετική οπτική γωνία για το ζυγό του Κυρίου. Γιατί αυτός ο ζυγός, αδελφοί αγαπητοί, στο τέλος λέει ζωή αιώνιος. Οι ανθρώπινες επιθυμίες λένε αμαρτία και αν η αμαρτία συλλάβει, τότε θα γεννηθεί ο θάνατος. Γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, αδελφοί. Να μην γελιόμαστε. Να μην γελιόμαστε. Αν πηγαίνω σε μέρη τα οποία μου χαλάνε την πνευματική μου κατάσταση, να τα αποφύγω. Εάν βλέπεις ότι κάτι σου δημιουργεί επιθυμίες ανθρώπινες, πονηρές, κακές, άπαιχε! Άπαιχε! Μην την πατήσουμε όπως ο Σαμψόν, που έχει όλη την ευλογία του Θεού επάνω του, αφιερωμένος στον Θεό. Είχε τη δύναμη που κανένας άνθρωπος επάνω στη γη είχε ποτέ. Είχε την επίσκεψη του Κυρίου που ο Θεός τον ονόμασε κριτή του λαού Ισραήλ. Κι όμως πήγαινε και έπεσε με την αμαρτία. Έψαχνε να βρει γυναίκες στους Φιλιστέους. Γιατί να πας στο Φιλιστέο να βρεις γυναίκα, Σαμψόν. Μα ο ζυγός σου, Κύριε, είναι βαρύς. Και εγώ είμαι δυνατός, αλλά τα καταφέρνω και με άλλα πράγματα. Και με ένα Κύριε που μου έχει δώσει τόση σοφία και τόση αφιέρωση, εγώ μπορώ να τα νικήσω όλα. Νόμιζε ο Σαμψόν ότι μπορεί να νικήσει και το κακό. Νόμιζε ότι μπορεί να παίξει με τη φωτιά και να νικήσει. Επειδή του είχε δώσει τόση δύναμη ο Θεός να νικάει τους Φιλιστέους. Χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, νόμιζε ότι μπορούσε να νικήσει και την αμαρτία. Και πήγε η Βαλιδά, και η Βαλιδά έψαχνε να δει το μυστικό της δύναμής του, γιατί είχε συμφωνήσει να θανατώσει τον Σαμψόν με τους Φιλιστέους, και η καρδιά του αδελφή του Σαμψόν δεν άντεξε. Μήπως μπορεί να αντέξει η δικιά μας η καρδιά?
Και δεν είναι ότι τα μπλέξουμε με τη Δαλίδα. Σήμερα ο κόσμος είναι χειρότερος από τη Δαλίδα των Φιλιστέων. Οι αμαρτίες έρχονται και οι επιθυμίες έρχονται, αδελφοί, σαν πολύ πολύ μικρά βελάκια. Μια σκέψη, ένας πειρασμός, μια πλάνη, μια σκέψη, μήπως, εντάξει, δεν είναι και πολύ κακό, δεν κάνω και πολύ πρόβλημα τώρα, μην τα πολύ μπλέκουμε κιόλας, μην τα πολύ δυσκολεύουμε. Δεν είναι έτσι, αδελφοί. Σήμερα ο Θεός θέλει να μας βάλει φόβο Θεού για τις ψυχές μας. Κανείς άλλος δεν θα ζημιωθεί. Ούτε η Εκκλησία θα ζημιωθεί, ούτε τα αδέλφια μας θα ζημιωθούν, κανείς δεν θα ζημιωθεί. Εγώ θα ζημιωθώ, αν πέσω στην πλάνη και στην αμαρτία. Κανείς άλλος δεν θα χάσει. Ο Χριστός δεν θα πάρει τίποτα. Εγώ θα πάρω. Η δικιά μου η απόφαση θα μου δημιουργήσει πρόβλημα προσωπικό. Κανείς άλλος. Καλό είναι λοιπόν στον άνθρωπο να βαστάζει εγώ εν την νεότητη αυτού. Για να δούμε όμως τώρα τι σημαίνει ο άνθρωπος να βαστάζει εγώ εν την νεότητη αυτού. Θέλει κάθεστε κατά μόνας και σιωπά, επειδή ο Θεός επέβαλε φορτίον επ' αυτόν. Όταν τα ακούσει κάποιος αυτό, θα πει, τι να πάρω ζυγό από τον Κύριο για να κάθομαι μόνος. Να μου βάλει ο Θεός ζυγό και να είμαι στην απομόνωση μόνος μου. Όχι, δεν είναι απομόνωση. Όταν έχω ζυγό και ένα βάρος από τον Θεό για υπηρεσία στον Κύριο, αυτό με βάζει, αδελφοί, να είμαι περισσότερο και περισσότερο κατά μόνας στην προσευχή. Δεν απομονώνομαι από τους αδελφούς. Δεν απομονώνομαι από τον κόσμο. Δεν σταματάω τις ανθρώπινες μου δραστηριότητες. Απομονώνω τον εαυτό μου από την αμαρτία. Ξεχωρίζω τον εαυτό μου από τον κόσμο. Και αυτό πολλές φορές, όπως ακούμε πολύ συχνά, αδελφοί, και είναι αλήθεια, είναι ότι αυτός που θέλει να ζήσει ευσεβώς θα διωχθεί. Γιατί λέει ο Λόγος του Θεού. Θέλει βάλει το στόμα αυτού στο χώμα, ίσως είναι ελπής. Θέλει δώσει σε αγώνα στο ραπίζοντα αυτόν, θέλει χορταστεί από πολιτισμού. Όταν ο άνθρωπος, αδελφοί, αποφασίζει να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού, είναι έτοιμος να αποδεχτεί τα πάντα προκειμένου να δοξαστεί ο Θεός. Να δοξαστεί ο Θεός στη ζωή μας. Να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου στη ζωή μας. Ψάξε και βρες μέσα στην προσωπική σου ζωή πώς μπορείς να δοξάσεις τον Θεό. Σκέψου με τον εαυτό σου. Κανείς δεν μπορεί να σου πει πώς θα δοξάσεις τον Θεό. Μόνο εσύ και ο Κύριος το ξέρεις. Μόνο εγώ και ο Κύριος το ξέρω. Ψάξε λοιπόν να βρεις τι σου έχει δώσει ο Θεός με το οποίο μπορείς να δοξάσεις αυτόν. Το πρώτο χαρακτηριστικό του ανθρώπου που δοξάζει τον Θεό είναι η ταπείνωση. Θέλει βάλει το στόμα αυτού εις το χώμα, ίσως είναι ελπής. Ταπεινά, έως εδάφους. Ο χριστιανός που έχει ζυγό από τον Θεό είναι ταπεινός. Δεν έχει περηφάνεια. Είναι ταπεινός μπροστά στον οποιονδήποτε. Η δύναμή σου είναι ο Λόγος. Η δύναμή σου είναι το Πνεύμα το Άγιο. Δεν υψώνει ανάστημα, υψώνει τον Λόγο. Δεν υψώνω τον εαυτό μου και δεν ξέρεις τι καλός λογιστής που είμαι εγώ. Μηδέν. Μπροστά στο δικό του Θεού η γνώση μου η ανθρώπινη είναι μηδέν. Μπροστά στην παρουσία του Θεού, αδελφοί, δεν αξίζουμε τίποτα ανθρωπίνως. Το μόνο που μας δίνει αξία στη ζωή μας είναι ο Λόγος του Θεού. Να υψώσω τον Λόγο του Θεού στη ζωή μας. Να υψώσω το Πνεύμα το Άγιο. Να δώσω δόξα στον Θεό. Γνωρίζοντας ότι ανθρωπίνως το κέρδος μου το επίγειο είναι μηδέν. Το κέρδος μου όμως το ουράνιο είναι μέγα. Εδώ όμως έχει να κάνει ο στόχος της ζωής μου. Τι θέλω να κληρονομήσω.
Τι θέλω να κληρονομήσω. Το βέβαιο είναι ότι αν θέλω να συνεχίσω με το ζυγό του Θεού, σίγουρα δεν θέλω να κληρονομήσω τη γη αυτή. 100%. Γιατί το ένα αντίκειται στο άλλο. Ο ένας στόχος αντίκειται στον άλλο. Όταν θέλω να κληρονομήσω τη γη, πρέπει να υπηρετήσω τη γη και τους ανθρώπους. Αλλά με υγιούς τρόπους. Επίγειους. Ανθρώπινους. Εάν θέλω να κληρονομήσω τον ουρανό, πρέπει να υπηρετήσω τον Κύριο και αυτά που ο Κύριος θα φέρει στη ζωή μου. Μην περιμένεις από κάποιον άνθρωπο να σου πει τι πρέπει να κάνεις. Κανείς δεν ξέρει να σου πει τι πρέπει να κάνεις από το Θεό και αδελφοί. Μόνο ο λόγος του Θεού μπορεί να σου φανερώσει. Ο άνθρωπος μπορεί να σου πει μια γνώμη. Μπορεί να προσευχηθεί και να σου δώσει ένα μήνυμα από τον ουρανό. Αλλά την τελική απόφαση και τον τελικό στόχο θα τον πάρεις μόνος σου και μόνος σου. Μόνος σου και μόνος σου. Μελετώντας τον Λόγο του Θεού, μένοντας στα γόνατα, στην εξήγηση, μένοντας σε αυτά που ο Κύριος έχει εμπιστευτεί. Δες τη ζωή σου και εργάσου τον Κύριο από εκεί που είσαι. Εξέτασε το μυαλό σου, το νου σου. Ποιον θέλεις να υπηρετήσεις και ποιο στόχο έχεις βάλει στη ζωή σου. Πολλές φορές, αγαπητοί αδελφοί, βλέπουμε παιδιά στα σχολεία τους που δεν έχουν στόχους. Είναι στην τελευταία τάξη του σχολείου, τι θες να κάνεις. Πού να ξέρω. Θα δούμε. Έχει ο Θεός. Τίποτα. Αδελφοί, ο άνθρωπος του Θεού δεν είναι μετέωρος. Δεν περπατάει στον αέρα. Δεν περπατάει μια από εδώ, μια από εκεί. Α, ο άνεμος πνέει από εδώ. Ε, ας πάω από εδώ. Ο άνεμος πνέει από εκεί. Ε, τώρα πάμε από εκεί. Δεν πάει έτσι. Ο άνθρωπος του Θεού, αδελφοί, έχει στόχους πνευματικούς. Έχει στόχους πνευματικούς σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Τι θέλει να κάνει στην πνευματική του ζωή. Γιατί ζει. Γιατί ζω για τη φθορά. Μίλαγα με μια γυναίκα προχθές, η οποία ήρθε πάρα πολύ φτωχή εδώ στην Αυστραλία. Πέθανε ο άντρας της πολύ νέος, απέκτησε αρκετά. Και στο τέλος μου λέει, δεν την εννοώ, μου λέει, μήπως μαζί μου, λέει, θα τα πάρουν. Αγωνίστηκα, μου λέει, όλη μου τη ζωή αγωνίστηκα. Και τώρα μου λέει, είμαι 70 χρονών, 75 και λέω, και τι έκανα. Ωραία, έχω ένα σπίτι εκεί, ένα κίνητο εδώ, ένα σπίτι. Και αυτή είναι η αλήθεια. Ήθελε ο Θεός να μας δώσει να το καταλάβουμε τώρα που υπάρχει ελπίδα. Τώρα που είναι καιρός. Γι' αυτό ο λόγος που θέλω, αγαπητοί αδελφοί, το λέει ξεκάθαρα. Εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Μην αφήνεις τον καιρό, το σήμερα, να περνάει έτσι. Χωρίς νόημα. Χωρίς σκοπό. Χωρίς αποτέλεσμα στη ζωή σου. Μην το αφήνεις έτσι. Οι άνθρωποι έχουν μια φράση, συγχωρέστε μου που θα την πω, κύμα στο κύμα. Όπου μας πάει το κύμα. Όπου μας πάει το ρεύμα. Δεν είναι έτσι η ζωή του χριστιανού, αδελφέ. Η ζωή του χριστιανού έχει στόχους, νόημα, κατεύθυνση, οδό, ζωή. Και αυτή είναι η ευθονία. Εάν θα βάλεις πνευματικό στόχο, αμέσως ο Κύριος θα έρθει την επόμενη στιγμή και θα σου ανοίξει την οδό. Και τότε μέσα δεν θα είσαι μετέωρος. Άμα λες, Κύριε, πες μου τι πρέπει να κάνω. Ίσως καμιά φορά είναι και λαθασμένη προσοχή. Αν όμως πεις, Κύριε, ποιος είναι ο στόχος μου, τότε ο Κύριος θα σου ανοίξει τον δρόμο για να τον φτάσεις. Και θα σε βοηθήσει να τον τελειώσεις. Ψάξε, αδελφέ μου και αδελφή μου, να βρεις στόχους πνευματικούς. Οι άνθρωποι βάζουν στόχους. Και μάλιστα για να σπρώξουν και τους ανθρώπους να τους ακολουθήσουν τους στόχους, τους στάζουν και πόνους. Αλλά πολλές φορές τα πόνους δεν μπορούν να δώσουν. Θυμάμαι στην Ελλάδα πριν φύγουμε, μας έλεγαν στόχους, θα πουλήσετε τόσα δάνεια. Και άμα τους πιάσουμε, θα είστε το καλύτερο κατάστημα.
πολύ ωραία. Είσαι αποτέλεσμα. Είδες. Αυτή είναι η ανθρώπινη στόχη. Οι στόχοι πνευματικοί όμως έχουν ζωή και αυτή είναι αυτονία. Γι' αυτό αγαπητοί αδελφοί, σήμερα που ακούμε το Λόγο του Θεού, να μην αρνηθούμε το ζυγό που ο Κύριος βάζει στην πλάτη μας. Δεν είναι βάρος. Ο Λόγος του Θεού μας λέγει, ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίο μου είναι ελαφρύ. Ίσως είναι το μόνο φορτίο που μπορεί ο άνθρωπος να σηκώσει με τα χαράς. Ίσως είναι το μόνο φορτίο που το βάζει αυτός που γνωρίζει αυτό που μπορείς να σηκώσεις. Δεν θα σου βάλει βάρος παραπάνω από αυτό που μπορείς να σηκώσεις. Εάν δεν μπορώ να σηκώσω το βάρος του Κυρίου, σημαίνει ότι έχω αφήσει τη σχέση μου με αυτό. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Γιατί αυτό που λέει ο Κύριος είναι ναι και αμήν. Το φορτίο μου είναι ελαφρύ και ο ζυγός μου είναι καλός. Γι' αυτό αγαπητοί αδελφοί, να μείνουμε στο ζυγό που μας έβαλε ο Κύριος. Ναι, θα περάσουμε δύσκολα, δεν είναι εύκολα. Θα περάσουμε δοκιμασίες. Ο Λόγος του Θεού λέει και είναι φοβερό όπως το γράφει. Θέλει χορταστή από ολιγισμό. Δεν θα έχει λίγο πιο γνώμη. Θα χορτάσει τον ολιγισμό. Αλλά όμως θα δεις το πρόσωπο του Κυρίου. Θα δεις την αγάπη του Θεού στη ζωή σου. Θα δεις τη χάρη του Θεού στη ζωή σου. Ο Κύριος θα σε βοδώνει. Θα σε αυξάνει. Θα σε προχωράει. Θα σε ευλογεί. Θα βλέπεις το χέρι του Θεού κάθε φορά που θα φωνάζεις Κύριε. Ο Κύριος θα λέει «Δού εγώ παιδί». Δεν είναι η τέλεια σχέση αδελφή. Ο Κύριος μας προσκαλεί να την αποκτήσουμε ακόμα περισσότερο.